και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα στις ιατρικές συναντήσεις. Την καλησπέρα στους φίλους της εκπομπής σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ε, θα ξεκινήσω και απόψε άμεσα να σας παρουσιάσω τον απόψηνό ε, απόψινό μας καλεσμένο. Μας κάνει την τιμή να είναι εδώ στην εκπομπή αυτό το βράδυ, να μας φιλοξενεί εδώ στο χώρο του, να έχει αποδεχτεί την πρόσκληση. Και είναι ο κύριος Χάρης Μακρής. Ορθοπαιδικό χειρουργό, τραυματολόγο, χειρουργό αθλητικών κακώσεων. Κύριε Μακρύ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ καταρχήν που αποδεχτήκατε την πρόσκληση έτσι να μα φιλοξενήσετε εδώ στο χώρο σα να πούμε κάποια πράγματα που πιστεύω θα ωφελήσουν να μην τι άλλο τον κόσμο. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Λοιπόν, αθλητικέ κακώσει. Χειρουργό αθλητικών κακώσεων. Ε, από όσο γνωρίζω, οι αθλητικέ κακώσει συνίστανται κυρίω σε κακώσει στο γόνατο, έτσι, ω επιτοπλίστων, σε όμους, Περισσότερο. Ναι. Πότι διαφοροποιούνται, Γιατί λέτε αθλητικέ κακώσει, Αυτό δεν είναι και για εμά του κοινού συνηθιστού, α πούμε. Γιατί φαντάζομαι αθλητικέ είναι κυρίω για αθλητέ, για επειδή τα περισσότερο. Ο όρο αθλητικέ κακώσει επικράτησε, γιατί κατά κύριο λόγο συμβαίνει στου αθλητέ. Mm. Ε, Όμω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ευτυχώ, πολλοί κόσμοι εραστεχνικά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έναν αθλητή ή έναν άνθρωπο ο οποίο θα πάει στο γυπεδάκι τη γειτονιά του να τρέξει λίγο. Ναι. ή θα πάει σε ένα γυμναστήριο να κάνει τη γυμναστική του. Όποια κάκωση συμβαίνει και σε αυτόν τον άνθρωπο, mm. έτσι, τη χαρακτηρίζουμε ω αθλητική κάκωση, χωρί κατά ανάγκη να είναι επαγγελματία, αθλητή ή αθλητή υψηλού επίπεδου. Mm. Υπ' αυτή την έννοια, οι αθλητικέ κακώσει αφορούν mm. όλο τον κόσμο. Mm. Είναι συχνότερες σε αυτούς που ασχολούνται έντονα ή επαγγελματικά με τον αθλητισμό, αφορούν όμως όλους, συμβαίνουν σε πάρα πολύ κόσμο και υπ' αυτή την έννοια έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά και την εντόπιση τους, και την κατάταξή τους, και την αντιμετώπιση τους. Mm. Πριν πάμε να ξετυλίξουμε το κομμάτι αυτό που λέτε αθλητικές κακώσεις, έτσι, ποιες είναι, κυρίως και να μπούμε να εμβαθύνουμε λίγο. Πώ προκαλούνται αυτέ οι αθλητικέ κακώσει, τι ενδεχομένω εμεί δεν κάνουμε καλά στι περισσότερε των περιπτώσεων. Εκτός από το κομμάτι των αθλητικών κακώσεων που γίνεται σε επαγγελματίες αθλητές, που mm. εκεί υπάρχει υψηλή βία mm. και άρα είναι πολύ πιο συχνό και πολύ πιο πιθανό να γίνει μια βαριά κακώση. Στον υπόλοιπο κόσμο, αέρασι τέχνες αθλητέ, αυτού που χαρακτηρίσαμε προηγουμένω σαν αθλούμενου, να μην του πούμε αθλητέ, ναι. αλλά τον κόσμο που αθλείται σε μια τακτική βάση, οι αθλητικέ κακώσει συνήθω προκαλούνται από μια καλή προετοιμασία ή από μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων που έχουμε. Για παράδειγμα. Ναι. Να πούμε το πιο απλό. Ένα άνθρωπο ο οποίο κάνει τζόκινγκ μόνο, πήγαινε για τρέξιμο. Mm. Εάν δεν έχει τη σωστή προετοιμασία να κάνει ζέσταμα, να κάνει τι διατάσει του, να ξέρει τι δυνατότητέ του για το πόσο μπορεί να ξεκινήσει να τρέχει ή υπερεκτιμήσει τι δυνατότητέ του και αρχίσει ενώ δεν έτρεχε ποτέ στη ζωή του πριν, ας πούμε, να ξεκινήσει τα 40 του για παράδειγμα mm. και θα πει: Εγώ θα κάνω 5 χιλιόμετρα την ημέρα. Θα υποστεί μια κάκωση. Όταν μιλάμε για αθλητικές κακώσεις δεν είναι απαραίτητο ότι έσπασα το πόδι μου ναι. ή έκοψα τον τένοντά μου. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη αθλητικών κακώσεων. Από τις πιο μικρές που είναι όμως βασανιστικές και ταλαιπωρούν τον καθένα, μια μυϊκή θυλάση, μια τενοντίτιδα, οι οποίες συνήθως συμβαίνουν για αυτόν τον λόγο. Mm. Όχι καλή προετοιμασία και υπερεκτίμηση των δυνάμεών μας. Μάλιστα. Αν αυτά τα ξεκινήσουμε σωστά, το ποσοστό των αθλητικών ακώσεων θα πέσει. Mm -hmm. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να εστιάσουμε λίγο στο γόνατο που αφορά πολύ κόσμο. Έτσι. Mm -hmm. Που είναι και η μεγαλύτερη άρθρωση, αν μη τι άλλο, του σώματο. Ε, θέλω πριν αυτό που προείπατε, την ερώτηση για, το, για τις αθλητικές κακώσει: ποιε είναι, κυρίω ποιε απασχολούν ε, στο γόνατο, θέλω να μας πείτε, να μας κάνετε για τον πολύ κόσμο, έτσι, και σκοπός είναι να μαθαίνουμε και δύο-τρία πράγματα, μια ανατομία του γόνατος. Έτσι. Ε, γιατί είναι μια, αμή τι άλλο, μια σύνθετη άρθρωση. Από τι αποτελείται και όλα αυτά. Προφανώς. Ε, Χωρί να μπούμε σε πολύ επιστημονικού Σαφώς, τρόπου. Σαφώ. Όσο πιο απλά γίνεται. Το γόνατο είναι μια από τι μεγαλύτερε, η δεύτερη μεγαλύτερη άρθρωση, μετά το ισχύο. Mm. Ε, Θεωρείται ότι είναι άρθρωση που έχει τρία διαμερίσματα. Ναι. Το εσωτερικό, το εξωτερικό, που αυτά ξέρω ο περισσότερο κόσμο. Και ένα πολύ σημαντικό είναι το πρόστιο διαμέρισμα, εκεί δηλαδή που το γόνατο αρθρώνεται με την επιγονατίδα. Οι κακώσει που συμβαίνουν γύρω από την περιοχή του γόνατος αφορούν λοιπόν και τι τρει περιοχέ. Ωραία. Οι πιο συχνέ δεν είναι αυτέ που νομίζω ο περισσότερο κόσμο, η ρήξη του μηνίσκου, η ρήξη του χιαστού. Του Προσεχιαστού, ναι. Οι πιο συχνέ κακώσει αφορούν το πρόστιο διαμέρισμα, την επιγονάτιδα. Ναι. Οι καθημερινέ, αυτέ που ταλαιπωρούν τον περισσότερο κόσμο. Στι μικρέ ηλικίε, στι εφηβικέ ηλικίε, χαρακτηρίζονται ω χονδροπάθειε, ναι. δεν είναι όμω μία πάθηση. Δηλαδή, δεν κολλήσαμε ένα μικρό έναν ιό. Είναι με κατά μία έννοια κάκωση και τι περισσότερε φορέ αθλητική με το νόημα που τη δώσαμε προηγουμένω. Ναι. Από την άποψη ότι ταλαιπωρούμε την επιγονατίδα μας σε μικρές καθημερινές δραστηριότητες, ταλαιπωρούμε το χόνδρο της επιγονατίδας με αποτέλεσμα να έχουμε πόνους, να έχουμε πρεξίματα στο γόνατο κλπ. Mm -hmm. Θέλω να το τονίσω αυτό γιατί είναι κάτι που όταν ο κόσμο ακούει γόνατο, νομίζει και, για αθλητικέ κακώσει γύρω από το γόνατο, α είναι ο μενίσκο, α είναι ο χιαστός. Η επιγονατίδα είναι πάρα πολύ σημαντική στην καθημερινή δραστηριότητα του καθενό. Ακόμα και για να ανέβω να κατέβω μια σκαλίτσα. Σαφώς. Πρέπει να είναι καλά η επιγονατίδα μου. Αυτή λοιπόν είναι η περιοχή που έχει τι περισσότερε κακώσει. Mm. Το γόνατο από εκεί και πέρα, σαν άρθρωση, συνίσταται στα οστά του, στο ομοιραίο και στην κνήμη, στους χόνδρους που τους περιβάλλουν, σταθεροποιείται από κάποιους συνδέσμους, που είναι ο πρόστιος σχιαστός, ο πίστιος σχιαστός και οι πλάγιοι συνδέσμοι, mm. και περιλαμβάνει τους δύο μηνύσκους στο κάθε γόνατο, τον έσω και τον έξω, που είναι, για να τους φανταστούμε, σαν δύο μισοφέγγαρα, η σύστασή τους είναι σαν το χόνδρο του αυτιού μα, το τραγανό που λέμε, mm. και παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο οστά του μυρού και της κνήμης, για να εξασφαλίζει τη σταθερότητα και να απορροφά κραδασμούς κατά τη διάρκεια της κίνησης. Mm -hmm. Οι πιο συχνές κακώσει, λοιπόν, από εκεί και πέρα, πέρα από την επιγονατίδα, που αφορούν το γόνατο, είναι κακώσει που αφορούν τους μηνίσκους, τους συνδέσμους και τον αρθρικό χόνδρο. Mm -hmm. Εν συντομία, είπαμε δυο στοιχεία ανατομίας και ποια στοιχεία περιλαμβάνει mm -hmm. και ποια υφίστανται και τις περισσότερες κακώσεις. Mm -hmm. Λοιπόν, μιας και αναφέραμε τον ανθρικό χόνδρο, έτσι. Εδώ, ποιες παθήσεις μπορεί να υπάρξουν. Μας αναφέρεται η χονδροπάθεια, έτσι. Ναι. Να πούμε για άλλη μια φορά στον κόσμο τι είναι και ενδεχομένω η χονδροπάθεια πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η χονδροπάθεια είναι ένας πολύ γενικός όρος ναι. που υποδηλώνει ότι πάσχει, έχει μια πάθηση, ο αρθρικός χόνδρος. Ωραία. Για να καταλάβουμε τι είναι ο αρθρικός χόνδρος, ναι. είναι το γυαλιστερό που λέει ο κόσμο ναι, ναι. που περιβάλλει το κόκαλο μέσα στην άρθρωση. Ωραία. Ας το απλοποιήσω λίγο πιο πολύ, είναι ναι. σαν να λέμε ότι έχουμε ένα τοίχο μπροστά μα. Ναι. Το τούβλο που χτίζει τον τοίχο είναι το οστό, το κόκαλο, Ωραία. και όλο το υπόλοιπο από, από μέσα προ τα έξω, δηλαδή ο σουβά. Τα, τα, τα στρώματα τη μπογιά, ναι, ναι. όλα αυτά αποτελούν τον αρθρικό χώρο. Όταν ο αρθρικό χώρο λοιπόν πάθει μια ζημιά, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, λέμε γενικά ότι υπάρχει μια χονδροπάθεια. Okay. Υπάρχουν σαφώ πιο αναλυτικέ ταξινομήσεις στι βλάβες του αρθρικού χόνδρου, που αφορούν το αν έχουμε φθείρει, αν, αν έχει φθαρεί μόνο. Η μπογιά η εξωτερική, ή έχουμε πάει και λίγο προ τα μέσα, προ το σουβάι έχει mm. φύγει τόσο μεγάλο κομμάτι του χόνδρου που δεν βλέπουμε πια τον τοίχο σουβαντισμένο, αλλά βλέπουμε το τούβλο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να μην προστατεύεται καθόλου το κόκαλο μέσα ναι. από όλο το χόνδρο. Αυτό είναι πια το τελικό στάδιο καταστροφή του αρθρικού χόνδρου. Μάλιστα. Λοιπόν, βγάλατε ερωτήματα. <laughs> Πρώτον. Πώς μπορεί κάποιος από εμά να μην φτάσει εκεί και αν φτάσει στο τελικό στάδιο, εκεί τι γίνεται, χειρουργείο, υπάρχει κάποια μέθοδο συντηρητική, φαντάζομαι είναι δύσκολο, έτσι όπως μας το περιγράψετε, έτσι, πάμε για χειρουργείο, πιθανότατα, Α, θα μα μας τα πείτε εσείς αυτά, αλλά πείτε μας να τα πάρουμε τη σειρά. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτή τη φθορά του χόντρου, αυτές τις βλάβες, να φτάσουμε στο δύσκολο σημείο που τα πράγματα φαντάζομαι και είναι λίγο πιο δύσκολα. Να κάνουμε μία διάκριση. Ναι. Ε, μπορεί, πώς μπορεί να τα αποφύγει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη μέση ηλικία, λίγο μικρότερος. Μπράβο. Που δεν είναι φυσιολογικό να φθαρεί από το χρόνο ο χόνδρος. Ο, ο να το πάμε ένα δεκαετία, εικοσαετία, ναι. ας πούμε. Πολύ καλά ο το Ο χόνδρος, λοιπόν, στους νέους ανθρώπους δεν φθήρεται εάν στις δραστηριότητες μας, τις καθημερινές, της δουλειά μας, και τι αθλητικέ δραστηριότητε όποιο έχει, έτσι προσέχουμε μερικά πράγματα. Δηλαδή, να έχουμε ένα καλό μυϊκό σύστημα, έτσι ώστε να προστατεύει το μυϊκό σύστημα τη αρθρώση για να μην καταπονούνται. Mm. Mm. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που εστιάζει περισσότερο σε αυτού που αθλούνται πιο συστηματικά ή επαγγελματικά. Μου λίγο, κύριε... ένα λεπτό, κύριε Μακρύ. Yeah. Ε... Να, προσ... να φροντίζουμε να έχουμε ένα πολύ καλό μυϊκό σύστημα. Mm. Κατά τη δικιά σα εκτίμηση, του χάρη του μακρύ, mm. ενό έμπειρου χειρουργού ορθοπαιδικού, πώ γίνεται, πώ φτάνει εκεί, τι πρέπει να κάνουμε, με περπάτημα ενδεχομένω. Αυτή εκγύμναση που μπορεί να αφορά μόνο περπάτημα mm. ή μια πολύ ήπια αθλητική δραστηριότητα ανάλογα την ηλικία, mm. τη δραστηριότητα, το βάρο του καθενό. Mm όταν ξεκινάει να έχει μια δραστηριότητα κυρίως αθλητική είναι αυτό που είπαμε λίγο στην αρχή yeah. να έχει μια σωστή προετοιμασία προθέρμανση όλα αυτά την προθέρμανση του το ζέσταμα του την εκγύμναση λίγο των μειών, την αποθεραπεία όπως λέμε μετά από μια αθλητική δραστηριότητα να κάνει τις διατάσεις στο τέλος να μην υπερβάλλει τον εαυτό του σε αυτό που κάνει αυτό βέβαια γίνεται πολύ πιο ε, επαγγελματικό στους αθλητές που ασχολούνται επαγγελματικά. Εντάξει, είναι επαγγελματικό Έτσι. Για τον καθημερινό άνθρωπο θα πρέπει να προσέχει το βάρος του, mm -hmm. να προσέχει τη διατροφή του, όχι υπερβολικά πράγματα ή όχι να πηγαίνουμε ας πούμε, σε ένα ράφι φαρμακείου και να κοιτάμε όλων των ειδών τα συμπληρώματα. Δύο-τρία βασικά πραγματάκια που αφορούν τη διατροφή για να χτίσει λίγο πιο σωστά τον οργανισμό του και από εκεί και πέρα στην οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει, την αθλητική δραστηριότητα, ένας ζεστάμακαλό, μακαλό μια ενδυνάμωση σχετικά καλή ώστε να προστατέψει τις αρθρώσεις του, άρα τον αρθρικό χόνδρο. Mm. Για αυτούς που αρχίζουν και πηγαίνουν από τη μέση ηλικία και μετά, mm. που έτσι κι έχουμε μια φυσιολογική φθορά στον αρθρικό χόνδρο, στις αρθρώσεις μας ισχύουν τα ίδια συν μια πιο τακτική φροντίδα επίσκεψη στο γιατρό όταν έχουμε κάποια πολύ μικρά συμπτώματα αρχίζουν λίγο και πονάνε οι αρθρώσεις μας αρχίζουν λίγο και πρίζονται οι αρθρώσεις μας ώστε να εκτιμήσει το βαθμό της φθοράς mm. και να προλάβει μερικά πράγματα. Μες. Με ρωτήσατε τι κάνουμε όταν φτάσουμε πια και ο αρθρικό ή ο αρθρό. Στο απροχώρητο <χω> Εξαρτάται πάλι από την ηλικία. Δηλαδή βλάβες τραυματικέ και εκφυλιστικέ. Δηλαδή είτε προέκυψαν από τραυματισμό είτε προέκυψαν από φθορά. Mm. Που είναι σε μια ηλικία γύρω στα 40 και νωρίτερα, mm. 50. 55 πολλές φορές δεν μας καθορίζει την ηλικία αυτό που λέει ταυτότητα, αλλά αυτό που βλέπουμε σε μια κοινογραφία, στο, στο πώς αντιδρά ο οργανισμός ενός ανθρώπου. Σε αυτούς λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να επισκευάσουμε mm -hmm. τον αρθρικό χόνδρο και να μην φτάσουμε στο σημείο να είναι πια σε τόσο πολύ προχωρημένο στάδιο που θα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση της άρθρωσης. Να πάει Επι... αρθροπλαστική έτσι. Η επισκευή mm. του αρθρικού χόνδρου έχει να κάνει με κάποιε τεχνικέ. Δεν είναι ανάγκη να τι λέμε έτσι πολύ αναλυτικά να κουράζουμε. Ωραία, ναι, σαφώς, ε, που πάντα έχουν σχέση, είναι σε συνάρτηση με την ηλικία του ασθενή και την ανταπόκριση που έχει ο οργανισμό του. Να ξαναπάμε σε εκείνο το παράδειγμα που είπαμε προηγουμένω mm. για τον τοίχο. Το τούβλο και το σουβά και την πογιά που φεύγει. Φανταστείτε mm. λοιπόν ότι έχουμε ένα τοίχο που έχει πιάσει υγρασία. Και άρα έφυγε ο σουβά και η μπογιά και έχουμε μέσα το τούβλο. Ναι. Αυτό πρέπει να το επισκευάσουμε. Σαφώ. Στο κομμάτι του αρθρικού χόνδρου και του τι μπορεί να κάνει ο γιατρό, δεν είναι ότι τι περισσότερε φορέ μπορεί να πάει και να το σουβαντίσει και να το ξαναβάψει ο ίδιο. Mm. Βοηθάει σε αυτή την κατάσταση ο γιατρό με τι επευάσει που κάνει. Mm. Ωραία. Αλλά την περισσότερη δουλειά στο τέλος την κάνει ο ίδιος ο οργανισμός. Αυτοίαση. Αυτό, ναι. Τον βοηθάμε να ιαφεί. Εάν είναι βιολογικά σε μια ηλικία που μπορεί να γίνει αυτό, βοηθιέται ο ίδιος ο οργανισμός από αυτά που κάνουμε εμείς και πουλώνει τη βλάβη. Εάν είναι σε μια ηλικία που... Έχει ξεπεράσει πια αυτή τη δυνατότητα του να αναγεννά το οργανισμό. Αλλιώ δεν θα γερνάγαμε. Λέμε μετά τα 60 περίπου. Α πούμε έτσι για να έχουμε ένα όριο μπροστά μα τα 60. Ωραία. Ναι. Εκεί είναι λίγο. Ε, οι επεμβάσει αυτέ μπορεί να μην αποδίδουν τόσο πολύ. Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα όπω μπορούμε, αλλά από εκεί πέρα ο οργανισμό ο ίδιο δεν μπορεί να αναγεννήσει mm. το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωραία. Και σε αυτέ τι περιπτώσει και στι προηγούμενε. Ε, έχει σημασία να ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα απαραίτητο να επέμβουμε χειρουργικά. Ναι. Σε πιο ήπιες καταστάσεις μπορούμε να επέμβουμε δίνοντας κάποια στοιχεία στην άρθρωση απ' έξω. Για παράδειγμα, έγχυση αλουρονικού. Ναι. Που γίνεται πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, ναι, το να μην τον μπερδέψουμε μόνο λίγο με το υγειοαλυουρονικό που βάζουμε ας πούμε, για να φτιάξουμε το πρόσωπό μα. δια κατηγορία όσο αφορά τη, τη σύσταση, ναι, ναι. αλλά διαφορετική δράση mm. μέσα στην άρθρωση. Έγχυση παραγόντων ε, των αυτόλογων παραγόντων, όπω λέμε, δηλαδή αυτό που ξέρει ο κόσμο πλέον, ότι γίνεται έγκυση βλαστοκυτάρων, ε, αυξητικών παραγόντων, πλάσματο που είναι εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια. Παράγοντε οι οποίοι έχουν σαν σκοπό αυτό που είπαμε πριν, όταν μπουν μέσα στην άρθρωση, να τη διεγείρουν ώστε ο ίδιος ο οργανισμός να μπορέσει να καλύψει αυτή τη βλάβη που έχει. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν χώρια μαζί, δηλαδή μια επέμβαση αρθροσκοπική όπου θα καθαρίσουμε την περιοχή και θα κάνουμε τις εγχύσεις ή εγχύσεις από μόνες τους χωρίς να χρειαστεί επέμβαση, αναλόγως με την ηλικία και τη βαρύτητα Τη βλάβης που έχει ο αρθρικός γόντρος. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφέρατε ε, αυτήν την ιστορία με τα βλαστοκύτταρα. Ναι. Πιστεύετε βοηθάνε πραγματικά, γιατί το λέω. Είχα στο παρελθόν και πρόσφατα, έτσι, πολλά ερωτήματα και τηλεθεατών και από ακροατές στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος που είχαν κάνει αλλά δεν έπιασε. δεν βοηθήθηκαν. Ή βοηθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εκεί τι γίνεται. Άκουσα που αναφέρατε ένα καλό καθαρισμό στο χόντρο. Φταίει η μέθοδος. αναφερατε ενα καλο καθαρισμο στο χόνδρο. φταιει η μεθοδος φταιει να το πω, ελπίζω να μην σας φέρει σε δύσκολη θέση, ενδεχομένως και κάποιοι συνάδελφοί σας που πιθανότατα, λέω έτσι, δεν γνωρίζω, να μην κάνουν και τον καθαρισμό που πρέπει πριν εφαρμόσουν τη μέθοδο, κάποια συγκεκριμένη μέθοδο. Νομίζω ότι είναι πολλοί παράγοντε για να. που συμβάλλουν για να... να μην πετύχει ή να μην έχει διάρκεια ναι. αυτή η θεραπεία. Καταρχήν όλε οι καινούργιε θεραπείε δυστυχώ στην Ελλάδα υπερεκτιμώνται από την αρχή. Διαφημίζονται με έναν τρόπο ότι θα λύσουμε όλα μα τα προβλήματα. Το που δεν είναι πολύ. έτσι. Έχει Ο κόσμο όμω όταν τα ακούει αυτά τα πράγματα έχει περισσότερε προσδοκίε, περισσότερε απαιτήσει. Συμφωνώ. Ε, ο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει αν θα πετύχει ή όχι η συγκεκριμένη θεραπεία mm. είναι αυτό που είπαμε πριν, η ηλικία. Η βιολογική, πραγματική βιολογική ηλικία του ασθενή και το αν έχουμε εκτιμήσει σωστά το αν θα πρέπει να επέμβουμε πρώτα για να καθαρίσουμε την άρθρωση και να εγχύσουμε αυτούς τους παράγοντες ή αν μπορεί να γίνει και χωρίς να καθαριστεί πλήρως η άρθρωση. Το βασικό είναι η ηλικία. Mm. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, υπάρχουν περιπτώσει όπου μπορεί η ηλικία του ασθενή να είναι λίγο μεγαλύτερη να ξέρουμε ότι δεν έχουμε και πάνω από το 50% πιθανότητε κάνοντα αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία να πετύχει και να διαρκέσει. Φαντάζομαι, και είναι με τη συγκατάθεση. Μπορεί το... να υπάρχουν όμω άλλοι λόγοι. δηλαδή, ε, Ένα ασθενή ο οποίο έχει πολλά σοβαρά προβλήματα υγεία, αλλά ναι. ένα ε, υπερβολικά υπέρβαρο ασθενή, ένα ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια, ανεφρική ανεπάρκεια, με προβλήματα δηλαδή τέτοια που δεν το επιτρέπουν να πάμε σε πιο ριζικέ λύσει mm -hmm. όπω είναι η ολική αθροπλαστική. Ναι. Εκεί δεν τον κοροϊδεύουμε λέγοντα το ότι θα κάνουμε αυτή τη θεραπεία με τις πιθανότητες μισές-μισές, mm. γιατί προσπαθούμε να τον ανακουφίσουμε. Εάν ασ, ένας ασθενής έχει ένα γενικότερο ιατρικό προφίλ καθαρό, δεν έχει κάποια σοβαρή πάθηση mm. και είναι κάποια ηλικία, ας το προσδιορίσουμε πάλι από 60-65 και πάνω, με mm. βαριές βλάβες στους κόνδρους και εμείς προσπαθούμε ντε και καλά με τα βλαστοκύτταρα να τον κάνουμε καλά, Φαντάζομαι θα πάει και Στην ιατρική δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Πολλέ φορέ υπάρχουν άλλε αποχρώσει. Ε, δεν υπεκφεύγω σε αυτό που είπατε ότι ορισμένοι συνάδελφοι ίσω να υπερεκτιμούν ή να το εγω Τη μέθοδο. Υπάρχουν και τέτοιε περιπτώσει. Δεν θέλω να, υπι... θέλω να πιστεύω ότι είναι η εξαίρεση και όχι Εντάξει, ο κανόνα τη ιστορία. Σε αυτέ τι περιπτώσει. Κύριε Μακρύ, πιστεύετε ότι παίζει το ρόλο η εμπειρία, η μεγάλη εμπειρία που έχει ένας γιατρός. Στην εκτίμηση ακόμη και στις παθήσεις του χόντρου, ακόμη και στις κακώσεις που θα κουβεντιάσουμε στο γόνατο. Νομίζω ότι παίζει ρόλο η εμπειρία, επειδή έχουμε κάποια ηλικία τώρα, δεν είναι ότι ευλογάμε με τα γένια μας, δηλαδή ότι όποιος είναι πιο παλιός είναι και πιο έμπειρος. Παίζει ρόλο η εμπειρία του πόσο έχει ασχοληθεί με το θέμα. Mm. Ε, είναι δεδομένο για όλου του ανθρώπου, ό,τι δουλειά και να κάνουν, ε, ότι άλλα είναι αυτά που έμαθες στο πανεπιστήμιο, άλλα είναι αυτά που πρωτοσυνάντησε όταν έπιασε μια δουλειά και άλλα είναι αυτά που έμαθε στην πράξη μέσα από αυτή τη δουλειά. Mm. Δεν είναι δικιά μα η δουλειά κάτι το εξωγήινο. Σε αυτό το τομέα μοιάζει με όλε τι άλλε δουλειέ. Άρα, όσο περισσότερο έχει ασχοληθεί με ένα θέμα, τόσο περισσότερο το κατέχει και ξέρει και τα αποτελέσματα όλων των προσπαθειών που έχεις κάνει στο παρελθόν, mm. ώστε να αξιολογήσεις τι θα πρέπει να κάνω στον κάθε ασθενή. Ευτυχώς, το 2019 και όχι τώρα και εδώ και αρκετά χρόνια και θα είναι πολύ πιο έντονο στο μέλλον, ε, δεν δουλεύουμε μόνο με τη δική μας εμπειρία, δουλεύουμε με την εμπειρία χιλιάδων εκατομμυρίων συναδέλφων σε όλο τον κόσμο, διαβάζοντας, μελετώντας, ε, αυτά που έχουν κάνει οι ίδιοι μέσα από συνέδρια, μέσα από ε, διαδικτυακές επαφές, για να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε τον καθένα. Σαφώς μετράει η εμπειρία, σαφώς δεν πρέπει ένας συνάδελφος ο οποίος είναι αρκετά νέος στη δουλειά, προς το έδωτο, απαγορεύουμε να κάνει κάτι τέτοιο, αλλή μόνο. Mm. δεν είναι η άποψή μου αυτή. Αλλά σαφώς δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο... Ε, Α, είδα μια καινούργια μέθοδο, μου την παρουσίασαν ε, υπόσχεται πολλά πράγματα. Α ναι. αρχίζω έτσι από μόνο μου να την εφαρμόζω και όπου βγει. Γιατί αυτό μπορεί να έχει ρισκάρηση και αρκετά. Μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα, μπορεί να έχει και φτωχά αποτελέσματα για τον ασθενή. Mm. Ε, δεν είναι κακό όπως όλοι μα κοιτάγαμε στα μάτια του δασκάλου μα κάποια στιγμή. Εννοώ, στο, στο Πανεπιστήμιο, στην ειδικότητα, mm. ένα πιο νέο συναδελφό, ο οποίο θέλει να ασχοληθεί και καλά κάνει και θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο, ε, να ζητάει μια γνώμη ενό παλιότερου συναδέλφου, να μελετάει λίγο περισσότερο πέρα από βαθιά τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τη για συγκεκριμένη μέθοδο που θέλει να ακολουθήσει, και όχι μόνο, θα το πω λίγο, τι μπροσούρε των εταιριών που μας παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Δεν μπορεί μια μπροσούρα μια εταιρεία να λέει ότι έχω ένα προϊόν το οποίο δεν θα σα κάνει καλό. <laughs> Παιδιά, και η ταπεινότητα. Η ταπεινότητα ποτέ <laughs> δεν έβλαψε. Έτσι. Ο άνθρωπο που έχω αυτή τη στιγμή δίπλα μου, κυρίε και κύριοι, έτσι, και όχι επειδή είναι δίπλα μου, είναι η αλήθεια. Έχει θητεύσει δίπλα σε μεγάλα ονόματα καθηγητών. Εντάξει. Ε, έχει ασχοληθεί πολύ. Ξέρετε, εγώ λαμβάνω υπόψη μου κάτι. Ιδιαίτερα σε ορθοπαιδικούς, προσωπικά εγώ όταν έχει δουλέψει σε πολλά αθλητικά σωματεία, έχει δει άπειρα πόδια, άπειρε κακώσει. Έτσι. Έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να μην το πάρω σοβαρά. Έχω. Δεν μπορώ το, το χάρι το μακρύ που είναι σε πόσα σωματεία ε, ορθοπαιδικό, γιατρό, βλέπει πόσα πόδια καθημερινά. Εντάξει, να μην τον πάρω σοβαρά την εμπειρία του τόσο χρόνο. Και είπατε και κάτι πριν, κύριε Μακρύ. Λέτε, βγαίνουν καινούργιο γιατροί, καινούργιοι ορθοπεδική Τώρα σε πιάτσα νέοι και σου λέει: Πλασάρω αυτή τη μέθοδο, πλασάρω την άλλη μέθοδο, την παράλληλη μέθοδο. Και ο κόσμο κάπου σαλτάρει στο τέλο. Σου λέει: Πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα. Ακούω τη μία μέθοδο, ακούω την άλλη μέθοδο, ακούω την παράλληλη μέθοδο. Πού στην οργή είναι η αλήθεια, σου λέει. Δυστυχώ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ καινούριε μέθοδοι και πλασάρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ε, και ο νέο συνάδελφος, συνάδελφο, εγώ το κατανοώ απόλυτα, ο νέο συνάδελφος συνάδελφο θέλει να κάνει αυτές τις κάνει κτήμα του αυτέ τι μεθόδου. Είναι λογικό, είναι, είναι στη φύση του, είναι νέο ακόμα, δηλαδή δεν θα μείνει σε κάτι που έχει διαβάσει τα βιβλία πριν από 10-15 χρόνια. Θέλει το καινούριο. Το θέμα είναι. Ε, να μπορέσει να εξειδικευτεί σιγά σιγά πάνω σε αυτό, να παντρέψει αυτά που υπόσχονται αυτές οι μέθοδοι με τη δικιά του την εμπειρία και με τη βοήθεια κάποιου παλιότερων συναδέλφων, να πατήσει στα δικά του πόδια. Mm -hmm. Γιατί έχουμε περιπτώσεις που πολλές φορές οι συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι επάνω στον πόθο τους να κάνουμε κάτι πιο καλό, πιο καινούριο, πιο προωθημένο, έτσι. Ε, οι κινήσεις τους υπαγορεύονται μόνο από το τι λέει η ταμπελίτσα τη συγκεκριμένη χύψη ο Είναι εταιρείας. θέμα marketing. Εντάξει. Έτσι, ναι. Δεν θα, πρέπει, δεν θα πρέπει, να, να υποδουλωθούμε στο marketing. Θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε το καινούριο προϊόν έτσι που να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο, αλλά πατώντα και στην εμπειρία την προηγούμενη. Και μιλάει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι, κρατήστε το και αυτό, ιδρυτικό μέλο τη ελληνική αρθροσκοπική εταιρεία. Είστε έτσι, λέω. Ναι, λοιπόν. Έτσι. Πέρασε από πολλά κύματα αυτή η εταιρεία, σε λίγο θα Έλληνες. πούμε, Σε λίγο θα πούμε και για αυτέ τι περιβόητε επεμβάσει που με έχετε ρωτήσει, που λένε, πάτε στο καλάθι και λένε, θα κάνουμε αρθροσκόπηση. Θα κάνουμε αρθροσκόπηση. Πολλοί νομίζετε ότι δεν είναι μία επέμβαση, είναι μία επέμβαση. Θα τα ρωτήσω εδώ πέρα, θα τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Μακρύ. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρο, γιατί πέρασε πολύ εύκολα ο χρόνο στο πρώτο <laughs> μέρο τη εκπομπή μαζί σα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Συνεχίζουμε γόνατο, τι κακώσει εκεί. Θα μιλήσουμε για του χιαστού. Θα μιλήσουμε για το μηνίσκο που έχετε πολλέ απορίε. Θα βάλουμε στην κουβέντα μα και το γόνατο. Το, το γόνατο, συγγνώμη. Το νόμο, τι παθήσει στο νόμο. Έτσι. Ε, και όχι μόνο αυτό. Εγώ προσωπικά θεωρώ και η κουβέντα, μια κουβέντα που έκανα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ιδιαίτερα σημαντική την αποκατάσταση. Μετά από κάποια χειρουργία, μετά από κάποιες επεμβάσεις, σε γόνατο, όμο, τέλος πάντων, θα ρωτήσω τον κύριο Μακρύ, πόσο σημαντική κατά τη δική του εκτίμηση είναι αυτή η αποκατάσταση και κατά πόσο είναι διατεθειμένος οποιοδήποτε από εμά κάνει μια επέμβαση, να ακολουθήσει και ένα πρόγραμμα πιστά από κατάστασης μετά. Και πόσο σημαντικό είναι. Λοιπόν, μικρή διακοπή, ο Χάρη Μακρύ, ο χειρουργό ορθοπαιδικό, ο χειρουργό αθλητικών κακώσεων, σε ελάχιστα λεπτά και πάλι στι ιατρικέ συναντήσει. Λοιπόν, επανέλθαμε εδώ, μέρο δεύτερο, ιατρικέ συναντήσει. Να σα υπενθυμίσω ότι το απόψινό βράδυ, ε, έχουμε τη χαρά να, φιλο... να μας φιλοξενεί μάλλον εδώ στο ιατρείο του ο χειρουργός ορθοπεδικός ο κύριος Χάρης Μακρής ο οποίος είναι και χειρουργός αθλητικών κακώσεων. λοιπόν μιας και είπαμε αθλητικές κακώσεις να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε τις κακώσεις εκεί στο γόνατο να ξεκινήσουμε το μηνίσκο Έτσι. Τι γίνεται εδώ με το μηνίσκο. Πολλοί έχουν απορίες. Πότε πρέπει να χειρουργηθεί ο μηνίσκος. Κύριε Μακρύ διαφωτίστε μας εδώ πέρα. Είναι πολλές οι απορίες του κόσμου. Λοιπόν, είχαμε πει στο πρώτο μέρος έτσι τι είναι ο μηνίσκος. Είναι ο έσω και ο έσω μηνίσκος. Δύο μηνίσκοι σε κάθε γόνατο. Mm. Είναι σαν μισοφέγγαρα και η σύστασή του είναι όπως ο χόνδρος του αυτιού μας παρεμβάλλεται ανάμεσα στην κρίμη και στο μυρό και συμβάλλει πάρα πολύ στην απορρόφηση κραδασμών, στην θρέψη του αρθρικού χόνδρου, γιατί ο χόνδρος δεν θρέφεται από το κόκκαλο, mm -hmm. ο χόνδρος θρέφεται από το υγρό που υπάρχει μέσα στην άρθρωση, το αρθρικό υγρό, oh, right. και καθώς λοιπόν η άρθρωση κινείται, οι μηνύσκοι, όταν είναι ακέραιοι και σωστή, έρχονται σε επαφή με τον αρθρικό χόνδρο και τον θρέφουν. Mm -hmm τον ζουν, γιατί χωρίς να τον ζήσουν θα πάθει ζημιά κι αυτός. Ωραία. Πολλές ε, κακώσεις στους μυνίσκους, ρήξη στους mm. μυνίσκους. Μια... ένας σπασμένος μηνίσκος πρέπει να χειρουργείται τελεία. Από την πιο μικρή ηλικία, mm. το λέω γιατί μου έχουν τέχει περιπτώσεις, που υπάρχουν παιδιά 12, 13, 14 χρονών με ρήξη στο μηνίσκο χωρίς απαραίτητα να είναι παρεκτοπισμένο, να είναι σπασμένος και να έχει φύγει από τη θέση του ο μηνίσκος. Mm. Υπάρχει όμως μία ρήξη, η οποία είναι μεγάλη και δυστυχώ υπήρχαν γνώμες συναδέλφων, άστο το παιδί να μεγαλώσει. Δεν είναι έτσι. Μου επιτρέψετε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ναι. Αυτή η ρήξη μηνίσκου, Πώς ακριβώς δημιουργείται και πόσο εύκολο να την καταλάβουμε. Υπάρχει πονός. Το πρώτο και με κυριότερο στοιχείο είναι ο πόνος. Ο πόνος. Ωραία. Ε, δημιουργείται όταν γίνει μια στροφική κάκωση, όπως λέμε στο γόνατο. Δηλαδή πατήσει το πόδι μας, η πατούσα μα κάτω και εμεί πάμε να αλλάξουμε κατεύθυνση και το γόνατο mm. είναι κολλημένο κάτω. Αν ah, ε, ε, κάνουμε ένα απότομο βαθύ κάθισμα, mm. σε ένα απότομο τέντωμα του, παιδι, του ποδιού, mm. Ε, υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να γίνει. Θα καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα οξύ πόνο. Το γόνατο μπορεί να πριστεί λίγο, μπορεί να μην πριστεί και πάρα πολύ. Ωραία. Ε, αυτό που λέει πολλοί κόσμοι που το παθαίνει ε, ότι ξαφνικά μου μάγκωσε το γόνατο, δηλαδή δεν μπορώ ούτε να το ανοίξω ούτε να το κλείσω. Αυτό τι περισσότερε φορέ είναι σημάδι ρήξη, δηλαδή σπάει ο μηνίσκο και ένα κομμάτι του γυρίζει ναι, ναι. έτσι ώστε να μπλοκάρει το πόδι, σαν να λέμε μπήκε ένα πετραδάκι κάτω από την πόρτα ναι, ναι. και ενώ η πόρτα μας άνοιγε και κλείνει κανονικά, μπήκε το πετραδάκι αυτό και κάπου τη φρακάρει τώρα και δεν μπορούμε να, ούτε να την ανοίξουμε, ούτε να την κλείσουμε. Το μπλοκάρει εκεί, ναι. ωραία. Αυτό δεν είναι πάντα σύμπτωμα. Είναι στις περιπτώσεις που ο μνήσκος σπάσει ένα κομμάτι του και γυρίσει. Mm εάν σπάσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι του από μπρος μέχρι πίσω χωρίς να έχουν σπάσει οι άκρες ναι, ναι. και ο μηνύσικος γυρίσει από την άλλη μεριά Ωραία. Ε, τότε το πόδι και μπλοκάρει και δεν μπορεί να τεντώσει γιατί ο μηνύσικος το σπασμένο το κομμάτι έχει πάει σε ένα σημείο που εμποδίζει το να τεντώσει τελείως το γόνατο Ωραία. τα βασικά συμπτώματα λοιπόν είναι πόνος έντονος και πρίξιμο. Ναι. Αυτά τα συμπτώματα είναι πιο έντονα την ώρα που το παθαίνουμε. Υπάρχει περίπτωση ναι. να είναι σταθερά, υπάρχει περίπτωση να υποχωρούν και μετά από την επόμενη μέρα, επόμενη μέρα κτλ. Γιατί σε μια κάκοση ο κόσμο ξέρει, βάζει λίγο πάγο, ξεκουράζει το πόδι του. Μπράβο, ναι. Μπορεί αυτά τα συμπτώματα, παίρνει και κανένα παυσίπονο. Ναι. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να ελαχιστοποιηθούν. Εφόσον εξακολουθούν και υπάρχουν όμω και κυρίω όταν υπάρχει και αυτή έλη, Το έλλειμμα της κίνησης, δηλαδή δεν εντώνει πολύ καλά το πόδι μας και δεν κλείνει πολύ καλά το πόδι ναι. μας, πρέπει να το ψάξουμε. Ναι. Έτσι, πάμε στον γιατρό. Ε, υπάρχει μια κλινική εμπειρία που μπορούμε να καταλάβουμε με το μάτι και με την εξέταση που κάνουμε ότι μπορεί να έχει πάθει μια ζημιά ο μυνίσκος. Όμως ζούμε στο 2019. Υπάρχει μαγνητική τομογραφία που θα μα δείξει ακριβώ τι συμβαίνει, αν είναι μονή βλάβη, μονήρη, συγγνώμη. Ναι, βλάβη, ναι. Δηλαδή, αν έχουμε πάθει ζημιά μόνο στο μηνίσκο, αν έχουμε κάνει και καμιά συνδεσμική κάκωση που θα τα πούμε παρακάτω, Ωραία. αν έχει γίνει και καμιά ζημιά στο χόντρο, μα τα δείχνει όλα αυτά η μαγνητική και από εκεί και πέρα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Ως. Το λέω γιατί πολλέ φορέ βλέπω περιστατικά που λέει, νιώσα εγώ στο τρέξιμο, στο γήπεδο στη σκάλα καθώ κατέβαινα. Μάγκωσε, πόνεσα. Μετά από δύο-τρει μέρε ήμουνα καλύτερα. Ετάφησα όμω. Με, ενοχλού, με ενοχλούσε μονίμω. Δεν μπορώ τότε τόσο καλά. Δεν μπορώ να κάτσω πάρα πολύ χαμηλά στον καναπέ. Που σημαίνει δεν μπορώ να κλείσω πολύ το γόνατό ναι, μου. Ναι. Τάφησα όμω. Ε, πέρασε και κάποιο καιρό. Συνεχίζει και με πονάει. Κάνω μια μαγνητική. Βλέπουμε ότι η ρήξη υπήρχε από τότε που το έπαθε. σω έχει γίνει μεγαλύτερη. Ίσως έχει προβληθεί μεγαλύτερη ζημιά μέσα στον γόνατο. Καλό είναι λοιπόν αυτά να μην τα αφήνουμε. Mm. Παρά το γεγονό ότι μπορεί τα συμπτώματα την ώρα που το παθαίνουμε να είναι πολλά, πολύ έντονα, αλλά την άλλη μέρα, δύο-τρει μέρε μετά να είναι λίγο ελαττωμένα. ελαττωμένα, εάν υπάρχει συμπτωματολογία, θα πρέπει να το κοιτάμε και να μην τα αφήνουμε για πάρα πολύ καιρό. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτά που είπατε. Γιατί εμένα μου φαίνεται παράξενο, γιατί είπατε κάτι στην αρχή τη κουβέντα μου που ανα... για το Μινίσκο, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που σου λέει εντάξει, α τα αφήσουμε. Ξέρω εγώ, ξέρω να οριμάσει πώ να λένε ο Μινίσκο και τέτοιε ιστορίε. Ε, όταν πάθει κάτι τέτοιο στο γόνατο, ή αργότερα να σα ρωτήσω για του χιαστού, όπω είμαι θέση, σε θέση να γνωρίζω. Τελικά πρέπει να τα αφήνει ή να μπαίνει άμεσα σε μια επέμβαση. Αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι κυρίε και κύριοι, κύριε Μακρύ, ότι εντάξει, είναι αυτή η περίοδο που διανύουμε, δεν είναι και η καλύτερη οικονομική για όλο τον κόσμο. Εντάξει. Φελφώς. Και θα ήμουν ακυλήθιο και οποιοδήποτε να μην το αντιληφθεί ότι είναι ένα παράγοντα που να το λάβει υπόψη του κανεί. Αλλά επειδή μα βλέπουν άνθρωποι από όλη τη χώρα που αυτή τη στιγμή έχουν το θέμα με το μηνύσκο έτσι, ή του χιαστού. Θέλω με τα έμπειρα μάτια τα δικά σα, έτσι και τα ακόμη πιο έμπειρα χέρια τα δικά σα, με τι επεμβάσει που έχετε κάνει, τις χιλιάδε, πότε θα πρέπει να χειρουργηθεί ο μηνίσκο και πότε κάποιο μπορεί να αφήσει το πράγμα σε ένα ανεκτικό επίπεδο για ένα χρονικό διάστημα, Λοιπόν, μία ρήξη μηνίσκου σε οποιαδήποτε ηλικία, εφόσον. Να το διευκρινίσουμε λίγο, αυτό γιατί οι ήμουν λίγο απόλυτες. Ναι. Εάν είναι μια πολύ μικρή ρήξη, περίπου στο 1 εκατοστό, το πολύ, και στην περιφέρεια του μηνίσκου, αυτό ναι. το βλέπουμε μόνο από τη μαγνητική, έτσι. Ωραία. Στην περιφέρεια του μηνίσκου, σε νέα άτομα, πολύ ναι. νέα, που εκεί υπάρχει αιμάτωση καλή, ο μηνίσκος αιματώνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο mm -hmm. και ένα κομμάτι του, περίπου το μισό για να μην λέμε τώρα για τις ζώνες ναι, ναι. περίπου το μισό δεν αιματώνεται θρέφεται και αυτό από το υγρό που υπάρχει μέσα στο γονατό μας Ωραία. Το, το κομμάτι που είναι προς την περιφέρεια, προς τα έξω δηλαδή στο mm -hmm. γονατό μας που έχει καλή αιμάτωση, αν μια ρήξη είναι μέχρι 1 εκατοστό, 7-8 χιλιόστα και είναι η περιφερική ρήξη σε ένα νέο άτομο μπορεί να επουλωθεί μόνη της. Με συγκεκριμένου τρόπου, δηλαδή, δεν θα φορτίζουμε πάρα πολύ το γόνατό μα, θα το περπατάμε λίγο τεντωμένο για ένα χρονικό διάστημα, μπορεί να πουλωθεί μόνη τη. Όλε οι άλλε ρήξει δεν, δεν πουλώνονται. Εάν είναι μεγαλύτερε και είναι στην περιφέρεια, θέλουν επέμβαση για να, τη, για να κάνουμε συγγραφή, να τον ράψουμε το μηνύσκο, να τον γλιτώσουμε. Δηλαδή, δηλαδή, να έχει πάλι μετά από λίγο καιρό ο άνθρωπο αυτό που. Υπέστε αυτή τη ρήξη να έχει το δικό του μυνίσκο. Εάν είναι μεγαλύτερη ρήξη, πιο παλιά, πιο σύνθετη, θα πρέπει να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι του μυνίσκου mm. γιατί ο σπασμένο ο μυνίσκο αντί να κάνει καλό τη φυσιολογική λειτουργία που λέγαμε προηγουμένω στον γόνα κάνει κακό. Ωραία. Αναδιπλώνεται, κάνει φθορέ ζημιέ, γρατσουμιέ στο χόνδρο. Επομένω κάνει κακό. Εκτό τότε ο άλλο πονάει και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανονικά το γόνατό του. Σωστά. Σε μεγαλύτερε ηλικίε ερήξεις εκφυλιστικές που σημαίνει ότι δεν το παθά είχα ένα γερό μυνίσκο και στράβωσε το κόνατό μου και έσπασε, ναι. γέρασε με τον καιρό ο μηνίσκος, έγινε κούφιος μέσα, ναι. πονάει μεν κάποιες φορές έτσι. και όταν κάνω μια μαγνητική φαίνεται ότι είναι όλος μέσα κούφιος και έχει ρήξει, δηλαδή σαν να λέμε το αυγό. Έχει χάσει όλο τον κρόκο και το ασπράδι από μέσα, είναι κλούβιο. Και είναι έτοιμο να εντάξει. Έτσι, okay. Μπορεί να μην έχει πάσει το τσόφλι ή μπορεί να έχει ραγίσματα mm. το τσόφλι. Κατανοητή. Αυτή είναι η εκφυλιστική ρήξη. Η εκφυλιστικη ρηξη mm. ρήξη του μηνίσκου σε έναν άνθρωπο 55, 60, 65 χρονών, mm. ο οποίο έχει και αλλοιώσει αρθρίτιδα πλέον μέσα στο γόνατο. Δεν έχει νόημα να χειρουργηθεί η ρήξη του Μινίσκου. Είναι η μόνη περίπτωση που. πορεύουμε με αυτό, λέει, έτσι. Ναι, ναι. ναι. Δεν έχει σπάσει. Είναι σαν ένα παντελόνι που το έχουμε πάρα πολλοί φορέσει. Έχει αρχίσει ναι, και ναι. τρίβεται. Μπράβο. Κινδυνεύει να σκιστεί. Έτσι ναι. είναι ο εκφυλισμένο Ωραία. Αλλά είναι σε ένα περιβάλλον όπου αρχίζουν και άλλε θωρέ του γόνατο. Ναι. Εάν λοιπόν αυτό έχει μια ήπια συμπτωματολογία. Δηλαδή δεν τον ενοχλεί ιδιαίτερα. Δεν χειρουργούμε τον εκφυλισμένο μηνίσκο. Εάν η σπτωματολογία του είναι τέτοια που να περιλαμβάνει τι βλάβες του χόνδρου, αυτά που είπαμε προηγουμένω, τότε ναι. πάμε σε άλλη κατηγορία. Αλλά θεωρώ είναι η μόνη περίπτωση που θεωρούμε περιττό να χειρουργήσουμε έναν μηνίσκο όταν υπάρχει εκφύληση, μικρορήξεις χωρί παρεκτόπιση και τα συμπτώματά του δεν είναι θορυβόδη. Και βλέπουμε ένα γόνατο το οποίο έχει αρχίσει να γερνάει. Mm -hmm. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε το γόνατο αυτό σαν σύνολο πλέον μετά, αν χρειάζεται, mm -hmm. και όχι να τον υποβάλουμε στη διαδικασία να... μια επέμβαση για να βγάλουμε ένα κομμάτι του εκφυλισμένου μηνύσκου. Δεν το λέω εγώ, το λένε έτσι. μελέτες πολλές που λέω ότι δεν έχει πρακτικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα mm -hmm. αυτή η ιστορία. Ωραία. Πάμε τώρα στο κομμάτι που χρειαστεί επέμβαση. Πάμε καθαρά αρθροσκοπικά. Ωραία. Ναι, πριν, πάμε, αρθροσκοπικά. πριν έρθουμε πάλι να πούμε το αρθροσκοπικό. Θέλω να πούμε στον κόσμο τι είναι, γιατί είστε και είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής για όσους μπαίνετε τώρα, ο κύριος Χάρης Μακρής είναι και ιδρυτικό μέλος της ελληνικής αρθροσκοπικής εταιρεία. Πολύ κύριε Μακρύ, ακούγοντας αρθροσκόπηση, και έχει και πλάκα σε περιπτώσεις να τα ακούς, Λε, μου είπε για τώρα να κάνει αρθροσκόπηση. Και άμα του πει τι είναι, δεν έχει καν συνέστηση ότι είναι χειρουργείο. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Είναι ένα χειρουργείο. Ωραία. Η αρθροσκόπηση είναι μία μέθοδο όπου χειρουργούμε αρθρώσει, γι' αυτό και λέμε αρθροσκόπηση. Ά, ωραία. Ε, Με πολύ μικρέ τομέ και εισάγοντα μέσα στι αρθρώσει μία κάμερα ναι, από ναι. τη μία μεριά και από την άλλη μεριά κάποια εργαλεία. Ή. Και η κάμερα και τα εργαλεία δεν έχουν διάμετρο μεγαλύτερη. Από 8 mm. χιλιοστά. Μάλιστα. Η αρθροσκόπηση λοιπόν είναι η επέμβαση η ενδοσκοπική των αρθρώσεων. Mm. Όπως η λαπαροσκόπηση mm. είναι η επέμβαση η ενδοσκοπική της κοιλιάς. Mm. Έτσι. Οπότε αν έχω καταλάβει Πάντα, καλά... Πάντα όμως ναι. είναι, θα πρέπει, είναι μια επέμβαση. Μια επέμβαση. Όπου θα πρέπει να πάρω άρκωση το ένα ή το, το άλλο είδο νάρκωση αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από το προφίλ mm -hmm. του ασθενή και από τον ανευσυολόγο, αλλά είναι μια επέμβαση, δεν είναι στα όρθια που λέμε. Ναι. Οπότε να ανακεφαλώντα και αν έχω καταλάβει καλά κι εγώ. Λοιπόν, μιλάμε για μια επέμβαση που βλέπετε σε οθόνη. Ό, ό,τι γόνα... κάναμε στην άρθρωση το βλέπουμε στην οθόνη. Το βλέπει στην οθόνη. Ε, οπότε έρχεται εδώ πέρα πλέον η οθόνη, στο ανοιχτό χειρουργείο είναι καθαρά ό,τι βλέπει εκεί. Ακριβώ. Έτσι. Πόσο βοηθάει αυτή η οθόνη όμω, α πούμε, ότι εντάξει, θα σου πει ο άλλο, ώρα. τα βλέπει σε μια οθόνη, εδώ το βλέπει σε πραγματικό χρόνο το πρόβλημα. Ναι. Η, η, η οθό... Μπαίνει μέσα το η κάμερα και, μπορείς να κερδίσεις και τις μπορεί να κερδίσει και τι λεπτομέρειε ενδεχομένω. Μπορεί να χάσει στο ανοιχτό χειρουργείο. Να πω ότι με την κάμερα βλέπει περισσότερε λεπτομέρειε ναι. από ένα ανοιχτό χειρουργείο. Okay. Είναι σαφέ αυτό, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή καταρχήν είναι πια ξεπερασμένο, δεν συζητάμε ότι ναι, πρέπει εντάξει. να ανοίξω το γόνατο σαν τριαντάφυλλο εντάξει. για να κάνω ένα μηνίσκο. Αυτό δεν ισχύει πλέον, ναι, ναι. Έτσι. ναι σαφώς, ε, σαφώς. Ε, αλλά και για άλλε επεμβάσεις, για κάποιε άλλε επεμβάσει. δεν υπάρχει, πρακτικά δεν υπάρχει σήμερα δίλημα, δηλαδή για την αποκατάσταση των αρθρικών χόντρων, για την αποκατάσταση βλαβών του μηνίσκου, είτε mm. είναι σειραφή, είτε είναι εκτομή του μηνίσκου ναι. για την αποκατάσταση του χιαστού. Ε, δεν υπάρχει σήμερα δίλημα το κάνω ανοιχτά ή το κάνω αρθροσκοπικά. Εννοείται ότι γίνεται αρθροσκοπικά. Φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο παγκοσμίω διάβαζα κάπου που είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια έχουν γίνει χειρουργία το χρόνο. Κάπου το... τόσα πρέπει να είναι. Παγκοσμίω το, το χρόνο. Σου λέει, έτσι, ήταν τεράστιο. Δεν το... υπάρχει τέτοιο δίλημα. Το δίλημά yeah. μα είναι το εξή. Ε, η αρθροσκόπηση Απαιτεί μια δεξιότητα του χειρουργού. Μπράβο. Έτσι. Ορθοπεδικός χειρουργός που έχει κάνει μια ειδικότητα σε ένα νοσοκομείο που δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει αρθροσκοπική χειρουργική, Ωραία. θα πρέπει να τη μάθει εκ των υστέρων. Mm. Έτσι. Παλιά με είχαν ερωτήσει και λέω το εξή. Ε, είναι ανάγκη σε έναν άνθρωπο ο οποίο παίζει μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, το βάζει και σουτάρει. Ωραία. Στο γήπεδο. Ναι. είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Ναι. Εάν τον βάλει να παίξει το ίδιο παιχνίδι σε ηλεκτρονικό, ναι, ναι. μπορεί να μην μπορεί να το κάνει. Ναι. Και το αντίθετο. Ναι. Έτσι. Έτσι. Σαφώ. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή σουτάρω από τα, από τα 6 και 75 α πούμε και βάζω τρίποντα στο γηπεδάκι του μπάτσε και τα βάζω όλα. Μπορώ ναι. να το κάνω και στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Όπω και το αφίδρομο που είπατε. Το ίδιο ναι. πράγμα γίνεται και με την αθροσκόπηση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή βάζω τα χέρια μου μέσα και ναι. βλέπω εγώ στην οθόνη, έχω τη στερεοτακτική δυνατότητα, δηλαδή να προσανατολίζομαι στον χώρο βλέποντα μια οθόνη. Αυτό απαιτεί μια δεξιότητα η οποία έρχεται με τον καιρό. Ναι. Έτσι. Θέλει λοιπόν μια δεξιότητα η αρθροσκοπική χειρουργική, όπω και η λαπαροσκοπική χειρουργική, η ενδοσκοπική χειρουργική στον εγκέφαλο κλπ. κλπ. Ναι. Έτσι. Όμω, εν έτη 2019, όλε το 99% των επεμβάσεων στο γόνατο, των διορθωτικών, όχι τη της ολική ανθρωπλαστική ναι, προς, ναι. Προς Θεού, έτσι, γίνονται αρθροσκοπικά. Γίνονται με την κάμερα και το εργαλείο μα. Και για να σε εισαγωγικά να προφυλάξουμε και τον κόσμο, έτσι, επειδή είστε και από του πρώτου που φτιάξατε αυτή την ελληνική αρθροσκοπική εταιρεία, Παίρνει κάποιε πιστοποιήσει κάποιο ορθοπαιδικό. Μα πάω εγώ τώρα εντάξει. Πε δεν ναι, έτυχε ναι, να πάω στο χάρι το μακρύ είμαι κάπου ξέρω εγώ μακριά στην επαρχία και επιλέγω. Και σου λέει θα το κάνουμε ορθοσκοπικά. Πώ θα εμπιστευτώ εγώ. Δηλαδή, τι θα πρέπει να ζητήσω κάποια πιστοποίηση, πώ θα προστατευτώ. Δηλαδή, να λέτε τώρα ότι εντάξει, ο άλλο δεν είναι παίζω ξέρω, ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Χειρουργείο είναι. Έτσι. Και ενδεχομένω και πολύ λεπτά χειρουργία. Ναι, δυστυχώ δεν υπάρχει κάποια τέτοια πιστοποίηση. Θα έπρεπε να υπάρχει. Εσείς σαν ελληνική αρθροσκοπική εταιρεία, ναι, πώ προστατεύετε. Θα έπρεπε είναι μέσα στα. Είναι μέσα στου στόχου. Που νομίζω ότι έχουν μείνει και αρκετά πίσω. Είναι μέσα στου στόχου τη ελληνική αρθροσκοπική εταιρεία αυτό. Δηλαδή, να υπάρχει πιστοποίηση από την ελληνική αρθροσκοπική εταιρεία και από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργική Ορθοπαιδική και Τραυματολογία που είναι η μεγάλη οικογένεια των ορθοπαιδικών χειρουργών στην Ελλάδα Έτσι. γιατί μια εταιρεία με την άλλη δεν είναι ανταγωνιστικές, ίσα σα-ίσα, mm. θα έπρεπε να υπάρχει πιστοποίηση ε, όπω παίρνουμε την άδεια ασκήσεω ε, ε, όταν ασχολείται κανεί με την ενδοσκοπική, με την αρθροσκοπική χειρουργική να είναι πιστοποιημένο από την αρθροσκοπική εταιρεία με συγκεκριμένου τρόπου. Έτσι. Δεν ή να έχει να ναι, εκπαιδευτεί ναι, ναι. σε κάποιους, κύριε Μακρύκτη, ναι, ναι, ναι. σε κάποιους από εσά. Ναι, ναι. είναι πιστοποιημένος τις... ότι ε, έχω το δικαίωμα να θεωρώ και να προβάλλω τον, εαρθρο... τον εαυτό μου ως αρθροσκόπο. Ναι, ναι, εντάξει, σαφώς, γιατί όλα θα πάει να κάνει πειράματα επάνω μου, ας πούμε, άμα δεν, είναι δεν γνωρίζει. Πολύ, δεν, είναι, δεν είναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια παραδείγματα τέτοια, υπάρχουν κάποιε περιπτώσει τέτοιες, Νομίζω όμω πως το, το σημαντικό που πρέπει να βγει από αυτό και να βάλουμε μια τελεία στο συγκεκριμένο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση Ωραία. από την ελληνική του τη Σκοπιατή. Απολύτω καταμετώ. Λοιπόν, πάμε λίγο για οικονομία χρόνου, γιατί Βεβαίως. έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μα. Ε, πάμε εκεί στον πρόστιο χειαστό. Ναι. Έτσι. Πότε πρέπει να χειρουργείτε τελικά, Γιατί και εδώ πέρα υπάρχουν ενστάσει. Σου λέει άστο. Στήριξε. Μοιάζουν μπροσίου. λίγο τα πράγματα με αυτά που είπαμε για το Μηνίσκο. Ναι. Ο πρόστιος χιαστός, σε ένα παιδί στην εφηβεία, που έχει υποστεί ρήξη, πρέπει να χειρουργείται. Mm. Παλιότερα υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αποκαθιστούμε το χιαστό, σε έναν αναπτυσσόμενο σκελετό, επηρέαζε παλιότερα, δηλαδή τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούσαμε για να σταθεροποιήσουμε το μόσχευμα, γιατί ο και χιαστός δεν ράβεται, αντικαθίσταται, mm. Ε, ίσως επηρέαζαν τα σημεία από τα οποία γίνεται η αύξηση του οστού, του ύψους λοιπόν του παιδιού. Ωραία. Με τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε, όχι τώρα, τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο, Ένα παιδί λοιπόν το οποίο αθλείται, ναι. ε, αλλά και ένα παιδί το οποίο δεν ασχολείται με τον αθλητισμό, αλλά σαν παιδί κάνει γυμναστική στο σχολείο, τρέχει, Πρέχει, πηγαίνει, πηγαίνει, πρέπει να, να χειρουργεί τον προστοχιαστό. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις ηλικίε τις υπόλοιπε, μέχρι πάλι μία ηλικία, mm. αν το πούμε 55, αν το πούμε 60, mm. ε, εάν κανείς υποστήριξει του προς του στα 55 του. Mm. Και έχει ήδη ένα γόνατο το οποίο είναι λίγο γερασμένο κλπ. Mm. Δεν είναι... Και δεν έχει και πολύ έντονε δραστηριότητε. Ε, δεν υπάρχει λόγο να τον υποβάλουμε σε αυτή τη διαδικασία. τη διαδικασία. Η φυσική ιστορία, όπω τη λέμε, τη ρήξη του πρόσφυγα του χιαστού είναι ότι, άμα σπάσει ο χιαστό, δημιουργεί αστάθεια. Ναι. Επομένω, τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια, εξαρτάται από την ηλικία από τι δραστηριότητε του καθενό, θα αναγκαστικά το γόνατο θα φτάσει σε μια κατάσταση αρθρίτιδα. Mm. Εάν ένα άνθρωπο λοιπόν 50-60 χρονών, ο οποίο ήδη έχει κάποιε ψηλοφθορέ στο γόνατό του, δεν έχει έντονε δραστηριότητε, σπάσει τότε το χειαστό του, ε, δεν έχει νόημα να το Να υποβληθεί σε Δηλαδή καταμένου. θα, θα πάει την να στα 80, στα 85, για όνομα δηλαδή, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ένα πιο νέο άνθρωπο όμω, ή και 50 χρονών να είναι, με ένα γόνατο όπω λέγαμε προηγουμένω βιολογικά νέο, mm. που έχει δραστηριότητε, Αξίζει τον κόπο να. Θέλει να πάει για κυνήγι, <σχει> θέλει να πηγαίνει να τρέξει στο βουνό, θέλει να κάνει διάφορα πράγματα. Ή να μην το πάμε μόνο σε αυτέ τι δραστηριότητε. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι 50 χρονών και κάνει βαριά χειρονακτική δουλειά. Mm. Και πρέπει να κουβαλάει σακιά και να τα πετάει επάνω, ξέρω εγώ, σε ένα φορτηγό. <σχει> ναι. Που καταπονεί το γονατό του. Ή ε, αγρότε ενδεχομένως ενδεχομένω. Ναι, και εκεί ο αγρότες, σε... ε, Δεν μπορεί να το φτιάξει. Ναι. Να το φτιάξει γιατί έχει ακόμα πολύ χρόνο μπροστά, και έχει, ένα, έχει μια άρθρωση η οποία είναι καλή. Mm. Άρα θα τον ταλαιπωρήσει πολύ γρήγορα η ρήξη του χιάστο, yeah. αν δεν την mm. Και, Εντάξει, φαντάζομαι. Καλύτερα όταν είσαι και νέο να αποκαταστήσει το πρόβλημα για να μην σου επιβαρύνεται στην πορεία, έτσι δεν είναι. Προφανώ. Φαντάζομαι. Yeah. Λοιπόν, πάμε ε, όσο πιο σύντομα γίνεται mm -hmm. να δούμε γιατί είναι και πολλά ερωτήματα για τον νόμο. Έτσι. Πείτε μα εν συντομία, ποιε παθήσει μπορούν να μα απασχολήσουν στο. Στην άρθρωση εκεί στον νόμο, και πολλοί θεωρούν ότι ε, εδώ στο νόμο έχουμε μία μόνο άρθρωση. Ισχύει αυτό. Υπάρχει μία μόνο άρθρωση που κινείται, Η άρθρωση είναι μία, αλλά υπάρχει μία περιοχή πάνω από την άρθρωση του ναι. ώμου που παρουσιάζει και τα περισσότερα προβλήματα. Ναι. Σχετίζεται με τον νόμο. έτσι Είναι η πακρομοιωτική περιοχή. Ναι. Οι πιο συχνέ ναι. που ταλαιπωρούν τον κόσμο ναι. είναι οι ταινοντίτιδε αυτέ συγκεκριμένες συγκεκριμένη. Στην περιοχή του ώμου. Mm. αυτές θα αντιμετωπίζονται κατά τεκμήριο συντηρητικά, mm. φαρμακευτική αγωγή, εγχύσεις, φυσικοθεραπεία, mm. ασκήσεις που θα πρέπει να κάνει κανείς στο σπίτι για να διατηρεί το αποτέλεσμα αυτό mm. και όλο αυτό το πακέτο αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από ηλικία. Mm. Οι άλλες παθήσεις του ώμου πιο... που χρειάζονται περισσότερο χειρουργική αποκατάσταση mm. νομίζω ότι είναι άλλοι να το πω έτσι, πολύ πιο ειδική από μένα στον ώμο. Θα mm. <laughs> μιλήσετε mm. με αυτού, φαντάζομαι, αν δεν έχετε μιλήσει ήδη. Σα τιμάει κιόλα να το θέτετε έτσι. Υπάρχουν συνάδελφοι που ασχολούνται περισσότερο. Έτσι. Ε, οι τραυματικέ mm. κακώσει mm. του ώμου mm. που αφορούν τη ρήξη mm. του mm. στροφικού πετάλου mm. ή τα, οι αστάθειε mm. του ώμου mm. που επίση αυτέ όλε αντιμετωπίζονται ε, χειρουργικά. Ωραία. Αρθροσκοπικά, έτσι. Και εκεί. Και εκεί αρθροσκοπικά. Ωραία. Λοιπόν, και θα κλείσουμε, έχει μείνει λιγότερο και από ένα λεπτό, επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν ξεκινήσουμε έτσι τη συνέντευξη, πριν μιλήσουμε, σε ό,τι αφορά για το ρόλο της αποκατάστασης, κύριε Μακρύ. Πολλοί κόσμος, πολλοί από τους φίλους που μας παρακολουθούν ανά τη χώρα, σου λέει έγινε το χειρουργείο, τελείωσα. Πόσο σημαντικό είναι μετά αυτό να πάνε να ακολουθήσει ένα φυσικοθεραπευτικό προ, ε, πρόγραμμα ή να το πούμε απλά την αποκατάσταση. Δηλαδή για να οριστικοποιήσει αυτό το πετυχημένο χειρουργείο, αν όλα έχουν πάει καλά. Επειδή μένει πάρα πολύ λίγο χρόνο, ναι. θα το πούμε σε ποσοστά. Ωραία. Το καλύτερο χειρουργείο, τον καλύτερο χειρουργό του κόσμου, μετράει mm -hmm. στο τελικό αποτέλεσμα 50% για μένα. Το άλλο 50% είναι η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση και το πρόγραμμα που θα πάρει ο ασθενής αφού φύγει και από το φυσικοθεραπευτή για να ακολουθήσει μέχρι να ξαναφτάσει η άρθρωση και το μυϊκό του σύστημα συνολικά στην κατάσταση που ήταν πριν τον τραυματισμό. 50-50 λοιπόν για μένα. Ιδιαίτερο σημαντικό έτσι. Εντάξει, όταν έχει το 50% είναι το ίδιο το χειρουργείο και 50% είναι η αποκατάσταση, αντιλαμβάνεστε και δεν τα λέει και οποιοδήποτε. Φαντάζομαι από την κουβέντα καταλάβατε ποιον ε, χειρουργό ορθοπαιδικό είχα μαζί μου απόψε. Λοιπόν, κύριε Μακρύ, να σα ευχαριστήσω πολύ για την αρκετά ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Και Σε πολλά σημεία πολύ. ήταν και έντονη, αλλά φαντάζομαι πήρε ο κόσμο πράγματα. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ. Να είστε καλά και ευελπιστώ πολύ σύντομα, όποτε το επιτρέψει ο χρόνο σα, να σα έχω και στι ραδιοφωνικέ ιατρικέ συναντήσει 89,5 στο σταθμό τη Εκκλησία. Totally Κάποιο ευχαριστώ. Σάββατο να σα έχω ζωντανά. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σα υπενθυμίσω ότι το απόψινο βράδυ ε, εδώ στι ιατρικέ συναντήσει ήταν ο κύριο Χάρη Μακρύ, χειρουργό ορθοπαιδικό Τραυματολόγο, χειρουργό αθλητικών κακώσεων. Να ευχαριστήσω πολύ και όλου εσά που για μία ακόμη εβδομάδα επιλέξατε τι ιατρικέ συναντήσει για την ιατρική σα ενημέρωση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μα ραντεβού ζωντανά κάθε Σάββατο στι 5 το απόγευμα στο Ραδιοφωνικό Σταθμό τη Εκκλησία Ελλάδο στο 89,5. Καλό βράδυ να έχετε.